φίλοι μου. Τα καταφέραμε και σήμερα να είμαστε μαζί παρά την έντονη βροχή όλη την ημέρα εδώ στο νησί στην Κάλυμνο. Ευτυχώς δεν χρειαστήκαμε ούτε κανό ούτε τζετσκι, ούτε και να κολυμπήσουμε βέβαια. Τα καταφέραμε να έρθουμε εδώ στο σταθμό μας και με τη βοήθεια του Γιώργου Τουλιά από το Control αλλά και της νίκη ε, Νίκης της Πύρου ε, στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα ξεκινήσουμε και την σημερινή μας εκπομπή η οποία θα αποτελείται από πολλά πολλά θέματα για τα οποία θα σας ενημερώσουμε αλλά και χρηστικές ειδησούλε. Να πούμε φίλοι μου ότι σήμερα θα ασχοληθούμε και με την περιφέρεια Νοτιοαιγαίου, Αιγαίου μια και είναι γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2019 αλλά θα ασχοληθούμε και με την Expo Trof όπου ξεκινάει αύριο και που είναι τιμόμενο, τιμόμενη η περιφέρεια Αιγαίου. Ε, και επίσης θα σας ενημερώσουμε και το τι θα γίνει εκεί την Κυριακή από πλευράς της Καλύμνου, τι θα παρουσιάσουν εκεί τα παιδιά όσον αφορά την γαστρονομία που θα βρίσκονται εκεί. Επίση, να σα πω ότι αν προλάβει, θα είναι σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μα ο Περιφερειάρχη ο κ. Χατζημάρκος, ο οποίο βρίσκεται στην Αθήνα για ένα σχετικό θέμα και όχι μόνο βέβαια. Ευχόμαστε να προλάβει, διότι δίνει συνέντευξη τύπου αυτή τη στιγμή που μιλούμε, να τελειώσει νωρί και να τον έχουμε στην εκπομπή μα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να σα ενημερώσουμε και πάλι, βέβαια, για τον κακό καιρό. Σε κλειό κακοκαιρία βρίσκεται ε, όλη η χώρα, με διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων και καταιγίδων να επηρεάζουν πολλέ περιοχέ και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι αύριο Παρασκευή, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική μα Υπηρεσία με ένα έκτακτο δελτίο προειδοποιεί και για θυελλώδει ανέμου και πάλι. Σύμφωνα λοιπόν με την μετεωρολογική μα υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα φαινόμενα σήμερα θα είναι εντονότερα. Ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, αύριο Παρασκευή οι βροχέ θα περιοριστούν σημαντικά, ενώ το Σαββατοκύριακο, ο καιρό θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση συγγνώμη, και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο. Να σας ενημερώσουμε τώρα, φίλοι μου, για ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και που μας θέσατε ερωτήματα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2019, καθώς και για την πέμπτη δόση του έμφυα του έτους 2018. Ε, να πούμε ότι η πληρωμή των τελών κυκλοφορία μετά την παράταση που είχε δώσει το Υπουργείο Οικονομικών γίνεται μόνο στι εφορίε, ενώ ο έμφυα μπορεί να πληρωθεί και ηλεκτρονικά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορία του 2019, καθώ και για την πέμπτη δόση του έμφυα έτου 2018. Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μετά την παράταση που είχε δώσει το Υπουργείο Οικονομικών γίνεται μόνο στις εφορίες, ενώ ο έμφυα μπορεί να πληρωθεί και ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε δώσει παράταση έω και το τέλο Ιανουαρίου για την εξόφληση των τελών κυκλοφορία προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτε οχημάτων λόγω των προβλημάτων που είχαν αντιμετωπίσει από την πρόσφατη κακοκαιρία. Όσοι δεν καταβάλουν σήμερα τα τέλη κυκλοφορία, από αύριο θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο που ισοδυναμεί με το διπλάσιο των τελών που αναλογούν στο όχημά του. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, φίλοι μου, να έρθουμε στα του οίκου μα, να ξεκινήσουμε με τοπικέ ειδήσει και ενημέρωση. Θα θυμάστε, σα είχαμε δείξει την επίσημη πρώτη παρουσίαση τη παράταξη του κ. Αντώνη Καμπουράκη από την Ρόδο την Τρίτη. Τώρα να πούμε συμπληρωματικά ότι έτοιμο να συμμετάσχει στι εκλογέ τη τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού, στο πλευρό του υποψήφιου δημάρχου Ρόδου του κ. Αντώνη Καμπουράκη, δηλώνει και ο πρόεδρο του Σωματείου Οικοδόμων Ρόδου, ο κύριο Νίκο Τριπολίτη. Είπε ωστόσο πω η ενεργεια παραμένει σημείο εχμή για τη Ρόδο, ενώ η οικοδομή, αν και είχε πάρει τα πάνω τη μέχρι και πριν δύο χρόνια, παρουσιάζει και πάλι πτώση αυτή την περίοδο, τη τάξη μάλιστα του 50%. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τριπολίτη. Ήταν κάτι το μεγαλειώδε. Εγώ προσωπικά παραβρίσκομαι από το 1978 στη Ρόδο σε όλε συγκεντρώσει διαφόρων υποψηφίων. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ρεδιακό ε, την Κυριακή που μας πέρασε. Έκλεξε το Δήμαρχό του, ο κόσμος ήταν από όλε και οι συζητήσει που έκανα με όλο αυτόν τον κόσμο, την του κόσμου, ήταν ότι θέλει τον Αντώνη τον Καμποράκη, διότι θέλει να δει μια ρόδο διαφορετική. Αυτό πιστεύω εγώ. Το κίνημα σπήρωση πολιτών, ε, ομόφωνα έχει αποφασίσει να στηρίξει την παράταξη του κ. Καμπουράκη και προσωπικά με πιέσαν οι, τα μέλη μας να ηγηθώ στο Δήμο Ρόδου. Και έτσι λοιπόν δηλώνουμε ότι θα είμαι παρόν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κ. Καμπουράκη. Ε, είναι μια κίνηση που προσβλέπει σε πολλά πράγματα, θα δει κάτι διαφορετικό ο κόσμος. Όρεξη για δουλειά εγώ προσωπικά έχω, διότι δεν σας το κρύβω ότι είμαι πολύ τοπικιστής και θέλω το εγγόνο μου και το παιδί μου να δουν μια Ρόδο που την πρόλαβα εγώ στα καλά της. Ας ξαναφέρουμε τη Ρόδο που, τη, με την παλιά της Έγκλη. Διότι εδώ πέρα το εργατικό κέντρο αφού τα προβλήματα της κοινωνίας. Και δυστυχώς ε, η απερχόμενη δημοτική αρχή δεν τα κατάφερε, διότι τα προβλήματα είναι πάρα πάρα πολλά. Όχι μόνο με το νερό που υπήρχε το πρόβλημα, όχι με τις λακκούβες, όχι με τους δρόμους. Είναι κάποια βασικά πράγματα που τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Αυτά λοιπόν τα βασικά πράγματα, με τη δύναμη του καμπουράκι και με τα στελέχη που τον πλαισιώνουν, θα ξεπεραστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Διότι είμαστε γνώστες το τι θέλει ο Ρωδιακός λαός. Σε τοπικό επίπεδο είναι γύρω πάνω από 2.000. Είναι και στι δωδεκανή σου, όπω είχα πει. Διότι μετά από εδώ θα βγάλουμε και ανακοινώσει ποιου θα στηρίξουμε στα υπόλοιπα νησιά. Είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δήμο. Είναι από όλου του κλάδου. Είναι και από το επιστημονικό, υπαλληλικό, εργατικό, από όλου του κλάδου. Διότι το έχουμε αποδείξει στην πράξη το πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο στα χρόνια τη κρίση και ήμασταν παρόντες παντού σε πάρα πάρα πολλά προβλήματα να επιλύσουμε το ατομικό πρόβλημα του κάθε Διότι υπάρχουν και πολλοί ηλικιωμένοι που δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν σε κάποια βασικά προβλήματα. Εκεί τρέχαμε εμείς, έχουμε τους ανάλογους ανθρώπους με τους κατάλληλους χειρισμού και ξεπερνούσαν πολλά εμπόδια και γι' αυτό μας εμπιστεύτηκε. Με τέτοια κυβέρνηση που έχουμε τώρα, με τέτοια φορολογία, με τέτοια πανωτά τερατουργήματα των νομοσχεδίων, ε, ένα, ένα, παρήγορο έχουμε εδώ στην περιοχή μας, ότι δουλεύει ο κόσμος 3, 4, πέντε μήνες. Διότι ήμουν πρόσφατα στην Αθήνα επάνω και είδα τη δυστυχία που υπάρχει στο λαό μας. Όλοι οι φίλοι μου, οι παλιοί, κάθονται εδώ και πολλά χρόνια, είναι άνεργοι. Ε, έχουν κλείσει πάρα πολλέ επιχειρήσει, πάρα πολλά εργοστάσια. Να λέμε δόξα τω Θεώ που έχουμε τον τουρισμό. Μη κακό, αν γίνει κάτι με του γείτονε, καταλαβαίνετε τι θα γίνει και εδώ πέρα. Δεν λέω ότι έχουν διορθωθεί τα πράγματα, αλλά δεν έχουμε αυτό το χάλι που έχει η Ελλάδα. Να λέμε και εδώ, τω το Θεώ. Ένα λόγο που στηρίζω τον κύριο Καμποράκη, θα ήθελα να το πω δημόσια, είναι και αυτός. Όταν ξεκίνησε κρίση και ήταν πρόεδρο των ξενοδόχων, πήγα σαν Σωματείο Οικοδόμων και λέω ότι πρόεδρε, πρόεδρε λέω, μαζί με το διοικητικό του συμβούλιο, βάλτε πλάτη στα τοπικά συνεργεία. Διότι, αν θυμάστε, είχαν αρχίσει απανοτέ αυτοκτονίε στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίε ξεπεράσαν τι 7.000, ε, να δουλέψουν το ντόπιο εργατικό δυναμικό. Σε πληροφορώ ότι το σωματείο μα το κατάφερε αυτό στο 90%. Οι ξενοδόχοι προτίμησαν τοπικά συνεργεία και γι' αυτό δεν είχαμε κανένα κακό εδώ πέρα. Δούλεψε ο κόσμο. Όσα, όσα, ξενοδοχεία είχαν γίνει, όσε δουλειέ υπήρχαν, ε, έβαλε πλάτη η Ένωση και πέρσι ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά για όλου του συνάδελφου μου. Δούλεψαν όλοι. Εφέτο δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένο, συμφωνάμε με τι οικοδομικέ άδειε. Αν ξεβαλτώσουν από τη γραφειοκρατία, δεν θα έχει πρόβλημα για δύο-τρία χρόνια πάλι η Ρόδος. Υπάρχει σε σχέση με πέρσι όμω έχει πέσει κατά 50%. Σε σχέση με πέρσι. Γιατί πέρσι είχαν ενεγευθεί περισσότερε μονάδε, έτσι. Ναι, διότι είχαν βγει περισσότερε οικοδομικέ άδειε και δούλεψαν οι άνθρωποι. Εφέτο έχουν κολλήσει δύο-τρία μεγάλα έργα στη Γραφειοκρατία. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Καμπουράκη, διότι είναι ένα μυαλό. Ε, πο, πολύ, είναι, βλέπει πολύ μπροστά τη ρόδο μα. Δύο-τρία πραγματάκια που μα είπε. Ε, δεν χρειάστηκε δεύτερη. Είναι τιμή μου καταρχήν, που ήμουν από του πρώτου που με κάλεσε ο κύριο Καμπουράκη. Και ελπιστώ οι συναδέλφοι μου να με τιμήσουν διότι θα δουν μια διαφορετική Ρόδο, από όλες τις απόψεις. Από όλες τις απόψεις. Και πάνω απ' όλα αγαπάει πολύ το νησί, το έχει αποδείξει, και βρήκε ανθρώπους που τον πλαισιώνουν, που άλλος με την εμπειρία του, άλλος με την όρεξή του σαν νέος, όλοι μαζί, πιστεύω ότι πολύ γρήγορα η Ρόδος θα το, το παλιό κομμάτι που ξέραμε ως τώρα. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Ρόδο φίλοι μου, μια και είμαστε σε θέματα του πολιτικού στίβου. Έχουμε εδώ μια ανακοίνωση του Γιώργου του Υψηλάντη ότι η Ροποάν δεν θα πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές για το Δήμο της Ρόδου. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε λοιπόν ο κ. Γιώργος Υψηλάντης αναφέρει τα εξής... Βαδίζοντα προ την ολοκλήρωση τη τρέχουσα δημοτική περίοδου και εν ώψη των δημοτικών εκλογών του Μαου 2019, η παράταξή μα Ρόδο ε, Πορεία Ανατροπή, Ροποάν, ανακοινώνει ότι δεν θα μετέχει σε αυτέ. Τα μέλη και οι φίλοι τη είναι ελεύθερα και ενθαρρύνονται να επιλέξουν σε ατομικό επίπεδο τη συμμετοχή του στα δρόμενα του τόπου μέσα από αυτοδιοικητικά σχήματα που θεωρούν ικανά να ανακόψουν και να αντιστρέψουν το μαρασμό του τόπου, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα τη απραξία και των επιλογών τη σημερινή της Δημοτικής Αρχής. Μία χαμένη πενταετία. Η παράταξη θα συνεχίσει να εκπροσωπείται μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περίοδου από τα ερετά μέλη της και τους εκπροσώπους της σε οργανισμούς και επιτροπές του Δήμου της Ρόδου. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τους 8.027 ροδίτες και ροδίτησες που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους το 2014, λέει ο κ. αλλά και όλους εκείνους και όλους εκείνους και εκείνες με τους οποίους συναντηθήκαμε στους δρόμους της πάλης για τα σοβαρά ζητήματα του τόπου από τότε έως και σήμερα. Αποδείξαμε και συνεχίζουμε καθημερινά να το κάνουμε, ότι αξίζουμε τις εμπιστοσύνη που μας δείξατε και την τιμούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα ξαναβρεθούμε, παραμένουμε ενεργοί πολίτες με άποψη, λόγο και δράση στα τοπικά μας πράγματα. Τα μέλη και οι φίλοι λοιπόν της παράταξης του κ. Ψηλάντη είναι ελεύθερα να επιλέξουν και να πάνε όπου αλλού θέλουν, αν επιθυμούν και πάλι να είναι υποψήφοι. Ωστόσο, θεωρώ Ωτι μέσα από αυτή την ανακοίνωση υπάρχει και μια γραμμή του να μην πάνε στην παράταξη του σημερινού Δημάρχου, του κυρίου Χατζηδιάκου. Να συνεχίσουμε λοιπόν, φίλοι μου, να πούμε ότι την πρόθεση του να παραδώσει την βουλευτική του έδρα και μάλιστα αύριο Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος. Μιλώντας τον αντένα, είπε χαρακτηριστικά: Αύριο παραδίδω την έδρα μου. Πάμε να ακούσουμε. Κοιτάξτε, λοιπόν, επειδή έχω βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, κύριε Παπαδάκη, πιστεύω χωρί να το θέλω. Υπάρχει μια βουλευτήνα στη Νέα Δημοκρατία που δεν την ξέρετε. Είναι η κυρία Μαρτίνου, την οποία εκτιμάω ιδιαίτερα πολύ. Είναι μια πολύ σεμνή, πάρα πολύ σεμνή συνάδελφο, ε, που με τιμάει και με τη φιλία και... τη. Αν η Μαρτίνου είναι αρχηγός στο ότι δεν κάνει ποτέ θορύβους. Εγώ είμαι υπαρχηγός τέσσερα χρόνια. Λέω βρέθηκα στο μάτι του Κυκλώνα. Είμαι από τους βουλευτές που δεν έχω σηκώθει ποτέ πάνω. Δεν έχω κάνει φασαρία, δεν έχω διακόψει συνάδελφο, δεν έχω αντίρρηση. Ρωτήστε να μάθει. Η μόνη που με ξεπερνάει είναι η φίλη μου η Μαρτίνου. Και έχω βρεθεί στο μάτι του Κυκλώνα, πιστεύω, χωρίς να το επιδιώξω. Και εξηγούμε. Εδώ και 11 μήνες, σχεδόν ένα χρόνο, όταν μπήκε το θέμα του μακεδονικού της ΦΥΡΟΜ, διαχώρισα τη θέση μου στην κοινοβουλευτική μου ομάδα και στο εκτελεστικό γραφείο και είπα ότι εγώ έχω άλλη άποψη και επειδή δεν θέλω ούτε τον ήρωα να κάνω, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Έχω γράψει άρθρο στην ελευθεροτυπία πριν 22 χρόνια στο πακέτο... Θα μου πακέτ... το μου μια παράδειγμα. Παρακαλώ. Προϋπόθεση για να είσαστε στο ψηφοδέλτιο των ανεξαρτήτων Ελλήνων... ήταν να αποδεχθείτε την, την, να, αποδεχτείτε την ιδρυτική διακήρυξη των ανεξαρτήτων mm. Ελλήνων, το πρόγραμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, που είχε μια σαφή θέση, την οποία προφανώ είχατε προσυπογράψει. Να το απαντήσω. Και εσεί ότι δεν θα δεχτείτε λύση με το όνομα Μακεδονία. Να το απαντήσω. Αυτό ήταν των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ήταν εκ κύριε Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν, είσαστε δεσμένοι. Δεν είναι έτσι. Έτσι είπε ο αρχηγό σα. Α πω ο εγώ. Είμαι σας. ο πρώτο που λέω ο ότι ο Πάνο Ο Καμένο τα λέει αυτά εδώ και 30 χρόνια έτσι. <coughs> Ωστόσο, όταν εμένα με κάλεσε ο Πάνο Ο Καμένο, με τον οποίο είμαστε φίλοι, γιατί είμαστε συνυποψήφοι στη Β' Αθήνα στη Νέα Δημοκρατία, τον παρακάλεσα να κοιτάξει το βιογραφικό μου. Και μου λέει, δεν θέλω εγώ να πω τι είναι το βιογραφικό μου, και μου λέει, σε θέλω 10 φορές πιο πολύ για αυτό το λόγο. Δεν θέλω εγώ να παριθμίσω τι ακριβώ ήμουνα. Και θέλω ακόμα να σα θυμίσω 8 Φεβρουαρίου του 2015 και την αντίστοιχη ημερομηνία, το... μιλάω για τον Ιανουάριο του 2015, όταν ανακοινώνονται οι προγραμματικέ δηλώσει του Πρωθυπουργού με τον πιο επίσημο τρόπο. Σα λέω και την ημερομηνία. Δέστε το εδάφιο που αναφέρεται στη σύνθετη ονομασία με έργα όμνε κλπ. Όντω τότε οι Ανέλ δώσανε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. εδώ. Όχι, okay, Τι, ναι, να Τι θέλω να σα πω. Όντως... Τι θέλω να όντως... σας πω. Δεν παραβίασα, το... δεν παραβίασα καμιά αρχή μου. Το λέω εφθαρσό και ευθέως Το ξέρει αυτό ο πρόεδρο. Και προ τη μήνυ του, τουλάχιστον εμένα, δεν έχει πει κάτι. Δεν σα έχει βάλει στο μάτι του. Έχει σημασία μου. λοιπόν. Καμία σημασία. Αν και είπε με. ότι έπρεπε να είχατε παραδώσει την ψήφο σα, εδώ μα είπε, πριν από ε, τα γεγονότα. Πριν δηλαδή από την, το θέμα τη ψήφου εμπιστοσύνη που ζήτησε η Βουλή. Ε, με την ίδια λογική και ο Πάνος ο Καμένο θα έπρεπε να μην είχε δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στο καλοκαίρι, έτσι, αφού ήθελε να αποτρέψει το μακεδονικό ζήτημα. Και, και εγώ θέλω να απαντήσω και να πω το εξή. Είπα πάρα πολλέ φορέ ότι εγώ δεν θα συνεργήσω στην πρόορη πτώση αυτή τη κυβέρνηση. Και έχω πει στα επίσημα όργανα μου ότι η κομματική γραμμή πάνω από εθνική γραμμή δεν υπάρχει. Αυτά σα τα λέω γιατί είναι για μένα εκ των Και εν πάση περιπτώσει στην πράξη δίνει την έδρα σου, δεν τη δίνει τη θεωρία και θα μπορούσε να μην έρθει και ποτέ η συνδίκη των Πρεσπών ή δεν ξέρω τι. Εγώ παρόλα αυτά θέλω να πω κύριε Παπαδάκη ότι στο Αγγλικό Κοινοβούλιο, όσοι το ξέρουν, αν ένα βουλευτή αλλάξει κόμμα, εκπίπτει αμέσω από την έδρα του και προκυρήσεται η έδρα, στην οποία αυτό μπορεί να είναι υποψήφιο. Και ξέρετε ότι έχει μια τεράστια παράδοση ο κοινοβουλευτισμό σε αυτή τη χώρα, τη Μεγάλη Βρετανία, Σέβομαι όλου του συναδέλφου, δεν είναι αιχμή για κανέναν, αλλά πιστεύω ότι την έδρα αυτή την παίρνει γιατί είσαι στο συγκεκριμένο κόμμα. Εγώ, για παράδειγμα, 100.000 σταυρού να είχα πάρει, δεν θα μπορούσα να είμαι στη Βουλή, αν δεν ήμουνα στην ομπρέλα αυτού του κόμματο. Αυτό είναι αιχμή για αυτόν που θα ακολουθήσει μετά από εσά. Όχι, όχι, όχι. όχι, Καμία... Σα λέω, σέβομαι. Εγώ λέω προσωπικά για μένα μιλάω και για κανέναν άλλον. Με όλο το σεβασμό σε όλου. Ήταν όλο... σωστή παρατήρηση για τον Κουίκ. Όχι, γιατί προφανώ αναφέρθηκε στον τέλο. Να πούμε πόσε πόσες okay. ψήφου okay. έχει ο κ. Παπαχριστόπουλο και πόσε Δεν έχει, ακούστε τώρα. Δεν δε θέλω ούτε. Είναι προσωπικό το. Τι θέλω να πω. Αυτή την έδρα λοιπόν τη χρωστάω. Ότι θα είχατε υπερασπιστεί το Μαρκόπουλο, πάντω είναι είδηση. <laughs> <laughs> ότι <laughs> θα σα περιμένουμε. Αυτή, αυτή την έδρα. Είναι είδηση. Έχουν οι Κύριε Παπαδάκη, αυτή την έδρα τη χρωστάω. Και θα τη δώσω αύριο. Ελάτε, καλή μου φίλη, να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα σημαντικό που το θίξαμε αρκετέ φορέ μέσα από την εκπομπή μα και έχει να κάνει με την απόφαση τη κυβέρνηση να καταθέτουν τα ταμιακά διαθέσιμά του οι αλλά και οι φορεί του Δημοσίου στην Τράπεζα τη Ελλάδο. Έχουμε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον βουλευτή 12η τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κόνσουλα, σχετικά, που λέει τα εξή. Η κυβέρνηση απαλωτριώνει τα ταμιακά διαθέσιμα δήμων και φορέων του Δημοσίου για να βγει στι αγορέ μία ακόμη πολιτική απάτη, ο τομέα τουρισμού τη Νέα Κύριο Μάνο Κόνσουλα έκανε την ακόλουθη δήλωση. Η περιορισμένη έξοδο στι αγορέ, μόνο με πενταετέ ομόλογο, απαιτεί ενέχειρα και εγγυήσει από τι αγορέ, από τη στιγμή μάλιστα που όλοι γνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία δεν στέκεται στα πόδια τη. Η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα για να παίξει το συγκεκριμένο προεκλογικό χαρτί έπρεπε να δώσει αυτέ τι εγγυήσει. Τι έδωσε απαλωτριώνοντα τα ταμιακά διαθέσιμα δήμων και φορέων. Ουσιαστικά ζούμε μια επανάληψη του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν στα πλαίσια τη περήφανη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση σκούπιζε τα αποθεματικά του δημοσίου. Χθε, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ανακοίνωνε την έξοδο στι αγορέ με το πενταετέ ομόλογο, ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χουλιαράκη με τη μέθοδο του αποφασίζομεν και διατάξεων. Υποχρεώνει του Δήμου και όλου του φορεί του Δημοσίου να μεταφέρουν τα ταμιακά του διαθέσιμα σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα τη Ελλάδα. Η κυβέρνηση αρπάζει ότι έχουν στο ταμείο του Δήμοι και φορεί του Δημοσίου και του επιτρέπει να διατηρούν ταμιακά διαθέσιμα μόνο για τι ανάγκε 15 ημερών. Του απειλεί μάλιστα με καθαίρεση αν δεν συμμορφωθούν. Γιατί γίνεται αυτό. Για τον απλούστατο λόγο ότι για να αντλήσει η κυβέρνηση 1,5 δισεκατομμύρια από το ομόλογο πενταετούς διάρκειας, οι αγορές θέλουν εγγύησεις. Και η εγγύηση της κυβέρνησης δεν είναι η καλή πορεία της οικονομίας που δεν υπάρχει, αλλά η αρπαγή των ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων. Πρόκειται για μία ακόμη πολιτική απάτη, αφού έξοδος στις αγορές με βιώσιμα χαρακτηριστικά μπορεί να γίνει μόνο με δεκαετέ ομόλογο και με χαμηλό επιτόκιο που θα επιβεβαιώνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Και τέτοια έξοδο δεν μπορεί να γίνει. Η αρπαγή των ταμιακών διαθεσίμων δήμων και φορέων του Δημοσίου δημιουργεί προβλήματα στην διαχείριση των οικονομικών τους, αλλά και στην υλοποίηση έργων και δράσεων. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση στερεί τη ρευστότητα και από την αγορά, αλλά και από την πραγματική οικονομία. Εμείς θα θέσουμε ερωτήματα πάνω σε αυτό στον κύριο Κόνσολα, μια και θα τον έχουμε αύριο στο στούντιό μας, αν το επιτρέψει ο καιρός, εφόσον θα γίνει και η ομιλία η συζήτηση του στο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο στις 6 επίσης φίλοι μου, να σας ενημερώσω για ένα ακόμη θέμα ότι η Μαρία Σπυράκη είναι υποψήφια για το βραβείο Ευρωβουλευτής της Χρονιάς. Η κυρία Σπυράκη προτάθηκε με ανοιχτή διαδικασία με βάση την ομοθετική δραστηριότητά της αλλά και την παρουσία της στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα. Η Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δηλαδή Μαρία Σπυράκη, είναι η μοναδική Ελληνίδα υποψήφια για το βραβείο Ευρωβουλευτή τη Χρονιά. Η κυρία Σπυράκη πέρασε στην τριάδα που διεκδικεί το βραβείο, στην κατηγορία Βιομηχανία, Έρευνα και Καινοτομία, μαζί με του συναδέλφου τη, Κριστιαν Έχλερ από τη Γερμανία και Πατρίτσια Τόια από την Ιταλία. Οι υποψήφοι, φίλοι μου, επιλέγονται από το σύνολο των 751 ευρωβουλευτών με βάση τις προτάσεις που κάνουν φορείς, οργανώσεις πολιτών και ενώσεις που εκπροσωπούν πανευρωπαϊκά τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυρία Σπυράκη προτάθηκε με ανοιχτή διαδικασία με βάση την ομοθετική δραστηριότητά της, αλλά και την παρουσία της στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Φόρα. Μεταξύ άλλων, η Ευρωβουλευτή συμμετείχε στη Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, στο ε, Κατοβίτσε και στη Διάσκεψη για Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά στο Λανθαρότε των Κανάριων Ενίσων. Το Μάιο διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το σεμινάριο Η ψηφιακή οικονομία καταλήτη στην περιφερειακή ανάπτυξη με κεντρική ομιλήτρια την Επίτροπο για την ψηφιακή οικονομία Μαρίγια Γκαμπριέλ, ενώ τον Ιούνιο του 2018 ξεκίνησε την καμπάνια «Ψάρι ή πλαστικό» για την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήση με ανακυκλώσιμα και βιοδιασπόμενα πλαστικά με τη στήριξη της Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Ζίρκη Κατάινεν. Ε, ακόμη να συνεχίσουμε, αν έχουμε μισό λεπτό ακόμη, να πούμε φίλοι μου ότι με το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, η περιφέρεια μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020 ενισχύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την αναβάθμιση των κτηριακών και εργαστηριακών εγκαταστάσεων σε Ρόδο αλλά και Σύρο. Η Περιφέρεια απίφθηνε πρόσκληση για την ένταξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πρόγραμμα βελτίωση βασικών υποδομών που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Οι προτάσεις τώρα που θα υποβληθούν φίλοι μου θα πρέπει να αφορούν στην αναβάθμιση και συμπλήρωση των υποδομών αλλά και του επιστημονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, αλλά και στην Σύρο. Κλείνοντα, να πούμε ακόμα ότι δημοπρατείται το νέο νηπιαγωγείο στην περιοχή Λακή τη Λέρου. Το έργο είναι προπολογισμού 662.840 ευρώ και συγχρηματοδοτείται και αυτό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο. Το νηπιαγωγείο είναι δυναμικότητα 25 νηπίων, θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο στο Λακί και θα καλύψει τι ανάγκε του δεύτερου νηπιαγωγείου που σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Θα κατασκευαστεί βέβαια σύμφωνα με τι αρχέ του βιοκλιματικού σχεδιασμού αλλά και με εναλλακτικέ μορφέ θέρμανση αλλά και ψήξη. Το νέο νηπιαγωγείο μελετήθηκε από το Δήμο της Λέρου, από εκεί έγινε λοιπόν η μελέτη και εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη του κυρίου Γιώργου Χατζημάρχου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως φίλοι μου, πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με άλλα θέματα.